Εξυγχνιάστηκαν από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων οι δύο ένοπλε ληστείες που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αγιά Χανίων και σε πρακτορείο Προπόστα Χανιά. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση τη ασφάλεια Χανίων και τη Σόπκε, συνελήφθησαν αργά τη νύχτα δύο Χανιώτε, 40 και 35 ετών, οι οποίοι εκτό από τι δύο παραπάνω ληστείε, φαίνεται πω είναι οι δράστε και προηγούμενων εγκληματικών ενεργειών που είχαν διαπραχθεί σε πρατήρια βενζίνη τη Καλύμπη και το Γεράνι, σε πρακτορία του Πάπη στα Χανιά και την Αγιά, αλλά και σε κατάστημα ψηλικών το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα, 6 Πρώτου 2014, τα ξημερώματα. Από αστυνομικού τη υποδιάθεση ασφαλεία Χανίων και τη ΟΠΧΕ, δηλαδή τη Ομάδα Πρόληψη και Καταστολή Εγκληματικότητα Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικία 40 και 35 ετών για διάπραξη ληστίων στην ευρύτερη περιοχή του νομού μα. Οι δύο δράστε χτύπησαν το βράδυ τη Κυριακή σε Μεζινάδικο στην Αγιά, στο οποίο εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μονάχα η ηλικιωμένη μητέρα του ιδιοκτήτη, η οποία έχοντα μπροστά τη δύο ένοπλου κουκουροφόρου δεν είχε και πολλέ επιλογέ. Και okay, 20 δύο άντρες διμένοι με παραλλαγής ρούχα, με κουκούλες και με δύο όπλα στα χέρια τους. Τώρα ακριβώς τη μάρκα, από ό,τι κατάλαβα, ένα καλάς νικοφίτανε και μια καραμπίνα. πέξανε yeah. Παίξανε μια κλωτσιά με το πόδι μπήκανε, δεν ακουμπήσανε χέρια στην πόρτα. Μπήκανε μέσα, με απειλήσανε με το όπλο να τους δώσω τα χρήματα. Έ, έδωσα, είπα ότι δεν έχω πολλά μαζί μου. Έβγαλα από την τσέπη ό,τι ήταν, άνοιξα και το σιρτάρι, τα διάσανε σε μια σακούλα μέσα. Ωστόσο, οι βενζινοπόλε του νομού είχαν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν τα μέτρα του, σύμφωνα και με τι οδηγίε που έχουν λάβει από το σωματείο του έπειτα από τα προηγούμενα κρούσματα. Είναι ένα σημείο όπω και τα καταστήματα Λότο, Προπό, Πρακτορία Στοιχημάτων και αυτά είναι υποψήφιοι στόχοι, διότι όπω καταλαβαίνετε εκεί μαζεύονται περισσότερα χρήματα. Η δουλειά δική μα είναι, σαν πρατηριούχοι, να έχουμε πάντα πολύ λίγα λεφτά πάνω μα, ίσα για τι συναλλαγέ μα. Και αυτό ήταν κάτι που συνέβη χθες το βράδυ στο συγκεκριμένο πρατήριο. Δηλαδή ο συγκεκριμένος πρατήριοχος είχε πολύ λίγα λεφτά πάνω του και είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια οι ληστές να μην ικανοποιηθούν και να αποχωρήσουν σε δεύτερο χτύπημα. Ήταν αρκετά και να είναι 250, να είναι το maximum 300 ευρώ. Δεν ήταν παραπάνω. Σα έχει ξανασυμβεί ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Τίποτα. Στη συνέχεια, οι ληστέ κατευθύνθηκαν στην πόλη των Χανίων και εισέβαλαν στο πρακτορείο Προπό που βλέπετε πίσω μα, που βρίσκεται κοντά στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ιρών Πολυτεχνείου. Το πρακτορείο μόλι είχε κλείσει και γινόταν η καταμέτρηση του ταμείου. Ο οπλισμένο δράστη απείλησε τον 25χρονο γιο του ιδιοκτήτη και απέσπασε το ποσό των 800 ευρώ. Στο μεταξύ, ο του τον περίμενε στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία εξαπέλυσε μεγάλη επιχείρηση τον εντοπισμό των δραστών. Έχοντα ήδη στοιχεία από τι προηγούμενε ληστείε όσον αφορά τον τρόπο δράση των ληστών, οι αστυνομικοί κατέληξαν να εισβάλλουν στο σπίτι του 40χρονου, όπου βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για την εγκληματική του δράση. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Ένα αυτόματο πολεμικό τυφέκιο Καλάσδικοφ με το γεμιστήρα του, ο οποίο έφερε 28 φυσίγκια και ένα στη θαλάμη αυτού. 16 πλήρη φυσιγγία πολεμικού τυφεκίου Καλάσδικοφ επιπλέον. Μία καραμπίνα, την οποία κατήχαν παράνομοι, με αποξεσμένο τον αριθμό του όπλου. Δύο y ε αυτοκίνητα, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για την τέλεση των ληστείων. Το χρηματικό ποσό των 6.344 ευρώ, προερχόμενο από τη διάπραξη των συγκεκριμένων αξιοπίνων πράξεων. Δύο μαχαίρια, 24 και 26 εκατοστών αντίστοιχα και μία ξύλινη ράβδο, δηλαδή γκλοπ. Δύο κινητά τηλέφωνα και full face. Βάσει των στοιχείων τη αστυνομία, το συνολικό ποσό από τι ληστείε που είχαν διαπράξει ανέρχεται στα 10.258 ευρώ. Οι δράστε οδηγούνται τη Δευτέρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών χανίων.